Ακριβώς. Όπως είπαμε και χθες, ο Υπουργός Άμυνας Μάρικ Έσπερ είπε ότι περιμένει να κουβεντιάσει με τον Τούρκο ομολογό του Χιουλουσία Κάρ για να καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωσή του ο Τούρκος Πρόεδρος. Μάλιστα. Έχουμε παράλληλα όμως και τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος σε μια κίνηση ΜΑΤ ουσιαστικά δεν υπογράφει, δεν συμφωνεί με τη γενοκτονία των Αρμενίων, με το ψήφισμα αυτό, το οποίο γε Ρουσία και αντιπροσωπεία βεβαίως της Βουλής φαίνεται να έχει αναγνωρίσει εδώ και αρκετές ημέρες. Ακριβώς. Δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα και σήμερα το πρωί ευνηδίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος με μια λυτή ανακοίνωση που εξέδωσε το State Department. Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Θα συνεχίσει να τηρεί την πάγια στάση του για το ζήτημα αυτό. Η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει και η θέση μας εκφράζονται από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο Πρόεδρος τον περασμένο Απρίλιο. Μάλιστα. Δύο αναγνώσεις λοιπόν στην ιστορία αυτή. Οπότε ναι, βλέπουμε ότι θέλει να στηρίξει τον Τούρκο Πρόεδρο με όποιο τρόπο μπορεί. Γιατί όπως ξέρουμε τώρα η απόφαση αυτή δεν αλλάζει της γερουσίας. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ματίνα Δεμελής, ευχαριστούμε.